Ο κύριος Ελεπίδης μετά τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Καλησπέρα, κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα. Στο φινάλε και φυσικά και προέχουν οι τοποθετήσεις εν όψει και των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Δεν τίθεται θέμα από αυτού. Μακάρι να γίνει το 3 στα 3. Σήμερα και αύριο θεωρώ ότι ο πιο σίγουρος που θα συντροφεύσει τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι ο Άρης, έτσι δεν είναι, μετά το 5-1 της Γκόμελ. Έτσι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καλείται να αξιοποιήσει απλά την έδρα του ψάχνοντας μισό γκολ και ο Άρης να περιμένει μετά και τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη να τελειώσει την δική του δουλειά, δηλαδή να κάνει τη δική του, θα μου επιτρέψει να πω, υπέρβαση τη στιγμή αυτή, καθώς ψάχνει πάρα πολύ νωρίς μια νίκη πρόκριση με 3 γκολ διαφορά. Να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μάτς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, τα μάτς μάλλον του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Το Άρη είναι οκ. Ο Άρης είναι, σκεφτείτε τη Μακάμπη ήδη. Ναι, γιατί νομίζω ότι κάνανε και οι δυο δύσκολοι το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του. Ναι, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κρατούσε τις καθυστερήσεις το υπέρ του 1-0, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε σαν ξεκάθαρο φαβορί με ελαφρώς προβάδισμα με τίτλο φαβορί στην Σόφια, τελικά την πάτησε απέναντι στη Λεύσκη με ένα κακό δικό του πρώτο ημίχρονο. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε 4 ομάδες στο τρίτο προκριματικό γύρο των διαφόρων θεσμών όπου συμμετέχουν οι ομάδες. Στο διατάφτα θα σταθούμε στην σημερινή εκπομπή, στο σημείο της ημέρας, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δηλαδή στον Άσο και Άντερ 3,5, το οποίο δίνει στο 2-12, δηλαδή είναι λίγο παραπάνω και από τον διπλασιασμό, δηλαδή να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, να πάρει ουσιαστικά έτσι με τον τρόπο αυτού την πρόκληση και να έχουν μπει λιγότερα από 3 γκολ ή μέχρι 3 γκολ στο παιχνίδι, Άσος και Άντερ 3,5. Να δούμε αν αυτό θα αξιοποιηθεί και στην πράξη. Αυτό όσον αφορά ειδησιογραφικά, θα το τσεκάρουμε και όσον αφορά την απόδοση, η οποία δίνει, να το διορθώσω, στο 2.18 τη στιγμή αυτή, είναι λίγο παραπάνω. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούμε, όπως επιβεβαιωθήκαμε και χτες με το Άσο Χ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού στο Άκλανακας Μίτιλαντ, η Μίτιλαντ η οποία πήρε την πρόκληση απέναντι στην κυπριακή ομάδα στα πέναλτι. Στα πέναλτι, Τα πέναλτι προκρίθηκε. Τελείωσε και το δεύτερο παιχνίδι 1-1. Οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση, δεν άλλαξε κάτι εκεί και στα πέναλτι προκρίθηκε η Μίτιλαντ να άφησε απ' έξω από τη συνέχεια του Champions League και τον τρίτο προκριματικό γύρο την κυπριακή ομάδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσελεπίδη. Να είστε καλά. Καλό φινάλε. Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.